is the same now. In June, lifting us higher. We can see so clear. Τι ώρα με βλέπεις, φιλενάδα, δεν ξέρω, τα γυαλιά μου θέλουν καθάρισμα. Τι τα έβαλα εγώ τώρα, ας πούμε. Δεν. Θέλουν καθάρισμα, όλα τα έχεις με τα δάχτυλα. Τι μου κάνεις, πώς μου είσαι. Και δεν φταίει που τα έχεις με τα δάχτυλα, τα έκανα και άχρηστα. Ελπίζω να γράφει ήχο. Γιατί έχω βάλει τα ακουστικά. Τι κοιτάει ο κύριος. Δεν κατάλαβα. Λοιπόν, μόλις τελείωσα από το γυμναστήριο. Πάω σπίτι, όπως είδες ήδη στην εισαγωγή του βίντεο, έχω τακτοποιήσει φαγητό κτλ. Σήμερα έφτιαξα μοσχαράκι με μελιτζάνες, κοκκινιστό, πάρα πολύ νόστιμο βγήκε, νομίζω δηλαδή, κάτσε να πιστεύω το παράθυρο, και ελπίζω, νομίζω και ελπίζω. Έχω βάλει και ένα ψωμί, έχω φτιάξει τη ζύμη μου και το έχω βάλει στο ψυγείο και τώρα θα πάμε σπίτι να το ψήσουμε γιατί έχουν περάσει αρκετές ώρες. Το έβαλα 6 και είναι 10 και 20. Θέλει 2 ώρες κανένα. Εγώ το έψα 4. Θα μου έχει φουσκώσει. Δεν πειράζει. Θα γίνει ακόμα πιο νόστιμο. Έτσι. Είπα να κάνω ένα vlog σήμερα. Να ξεκινήσει όμορφα η εβδομάδα. Για πάμε να δούμε τι θα γίνει σήμερα. Λοιπόν, η ώρα πέρασε, το ψωμάκι μου είναι έτοιμο, θα το δείξω και τώρα πιο κοντά. Η ζύμη μου βασικά έχει φουσκώσει, οπότε τώρα τι θα κάνω, βάλω αυτό από εδώ, θα ρίξω λίγο αλεύρι πάνω στον πάγκο μου, τον έχω καθαρίσει και θα το πλάσω στο σκυλό που θέλω εγώ τέλος πάντων και θα το βάλω στην γάστρα μου. Έχω συνταγή για το ψωμί ήδη στο κανάλι, οπότε μπορείτε να πάτε να δείτε αν θέλετε. Φτιάξτε αυτό το ψωμί, θα με θυμηθείτε. Έχω ανάψει το φούρνο, δεν σβαίνει. Φτιάξτε αυτό το ψωμί και δεν θα θέλετε μετά άλλο ψωμί, πραγματικά. Το μόνο θέμα, ας το πούμε, είναι ότι θέλει γάστρα. Λοιπόν, okay. Βγάζουμε τη ζύμη μας. Σήμερα έφυγα παραπάνω ώρα και έχει γίνει το ζυμάρι ακόμα πιο σταθερό. Πάρα πολύ μου αρέσει αυτό. Πιστεύω θα βγει ακόμα καλύτερο συγκριτικά με άλλες φορές που και τις άλλες φορές βγαίνει καταπληκτικό. Με το καπάκι κλειστό, το βγάζουμε, ανοίγουμε το καπάκι, άλλα 20 λεπτά, σύνολο 50 λεπτά και είναι πανέτοιμο. Αν και κανονικά θα έπρεπε ήδη να έχω φάει, διότι έχει ανοίξει και το διατροφικό μου παράθυρο, ξεκίνησα ξανά διαλυματική και είμαι και μέσα στη μία ώρα που έχω τελειώσει την άσκηση, οπότε θα έπρεπε να φάω και υδατάνθρακα και πρωτεΐνη. Αποφάσισα να περιμένω λίγο, να γίνει και το ψωμάκι μου, να φάω μαζί. Θα καθυστερήσω λίγο, δεν πειράζει. Εν τω μεταξύ, είπα να κάνω ένα σκούπισμα και ένα σφουγγάρισμα. Σκούπισα το σπίτι και τώρα θα σφουγγαρίσω. Λοιπόν, σήμερα μαζί με το σφουγγάρισμα, μαζί με το απορριπαντικό, θα ρίξω και λίγο αλάτι, φυσικό αλάτι, χοντρό, μέσα στο κουβά μου για τον καθαρισμό της ενέργειας στο σπίτι. Γενικά το αλάτι χρησιμοποιείται πάρα πολύ, και το φυσικό αλλά και το Ιμαλαϊόν, που ουσιαστικά είναι ορυκτό,
χρησιμοποιείται πάρα πολύ για τον καθαρισμό της ενέργειας του ενεργειακού πεδίου μέσα σε ένα σπίτι, μέσα σε ένα χώρο. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Ένας από αυτούς είναι να το προσθέσεις και στη σφουγγαρίστρα σου, στο κουβά σου, κατά τη διάρκεια του σφουγγαρίσματος. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, αυτό που πρέπει να κάνεις μετά είναι είτε να αδειάσεις το νερό έξω, αν έχεις μια αυλή, αν έχεις, δεν ξέρω πού έξω όμως. Αλλιώς, όχι μέσα σε νεροχύτη, σε μπανιέρα, σε τέτοιο τύπο, μπορείτε να ρίξετε μέσα στη λεκάνη και να τραβήξετε αυτήν το καζανάκι για να φύγει όλη η αρνητική ενέργεια μακριά από το σπίτι σου. Οπότε, ξεκινάμε, εδώ έχω και τη σφουγγαρίστρα μου έτοιμη, την έχω φτιάξει, ρίχνω μέσα λίγο αλάτι, δεν χρειάζεται πολύ, μπορείς να ρίξεις έτσι με το χέρι σου λίγο και ξεκινάω το σφουγγάρισμά μου, να καθαρίσουμε και το σπίτι, να καθαρίσουμε και την ενέργεια του σπιτιού, έχω ανοίξει και τα παράθυρα να αεριστεί, να μπει πολύ φως που και αυτό βοηθάει στο να έχεις μια καλή και θετική άβρα και ενέργεια μέσα στο χώρο σου. Μη μου πεις ότι και μόνο που το βλέπεις δεν σου ανοίγει την όρεξη, αυτό το ψωμί καίει ακόμα, το έχω βάλει στη σχάρα να κρυώσει. Φυσικά θα κόψω, διότι με έχει κόψει πείνα και εγώ πρέπει να φάω, οπότε θα κόψω ένα κομματάκι να φάω μαζί με το φαγητό μου. Μοσχαράκι με μελιτζάνες σήμερα και νομίζω ότι πρέπει να το δοκιμάσεις. Σου αφήνω από κάτω το link, θα σου αφήσω και εδώ από πάνω, να μπας να δεις το βίντεο, να δεις όλη τη συνταγή βήμα-βήμα πώς γίνεται. Είναι πανεύκολο και πάρα πολύ γρήγορο και αξίζει. Εδώ έχω και τη νέα ουρά στο σπίτι. Δεν μπορώ να κουνήσω πραγματικά. Μόλις πάω πιο πίσω, έρχεται. Έλα ρε, έλα. Πού είσαι? Τρως. Το πρωινό για σήμερα είναι έτοιμο. Πρωινό. Okay, πρωινό γιατί ξεκινάω 12 παρά. Τι ώρα είναι? 12 παρά 10. Άνοιξα το τηλεοπτικό παράθυρο. Θα μπορούσα να είχα ανοίξει πιο νωρίς, αλλά είχα δουλίτσα στον υπολογιστή. Ευτυχώς έχω ετοιμάσει το κοιμά μου από το πρωί. Θα φτιάξουμε μπιφτεκάκια σήμερα. Και θα κάτσω να φάω τώρα το πρωινό και θα ξεκινήσουμε τα μπιφτέκια, διότι θα σχολάσουν και τα παιδιά. Και επειδή δεν έχω ακόμα πρόβλημα υποκυμάτων, για να πω θα τις ζεστάνω μετά, θέλω να τα φτιάξω όσο πιο αργά γίνεται, ώστε να έρθουν και να τα βρουν ζεστά. Τώρα θα φάω γιατί πεινάω ελληνά. Δεν έκανα πολλά πράγματα σήμερα, διότι ξύπνησα το πρωί, έφτιαξα τη ζύμη για τα... Το μείγμα για τα μπιφτέκια. Και μετά, αφού πήγαν τα παιδιά σχολείο, είπα και εγώ ένα καφεδάκι με τις φιλενάδες εδώ πέρα. Έτσι, πρωινό, που δεν είχαμε πει αυτές τις μέρες. Να πούμε και τα νέα μας. Διότι, παιδιά, φιλενάδες και φιλενάδοι, είναι πάρα πολύ βασικό να κάνουμε και κάποια πράγματα μέσα στην ημέρα μας, τα οποία να γεμίζουν και εμάς προσωπικά. Δηλαδή, ναι, θα μπορούσα να κάτσω σπίτι και να κάνω πάρα πολλές δουλειές που έχω. Έχω και κάποια project που θέλω να ξεκινήσω τώρα αυτές τις μέρες, όσον αφορά τη διακόσμηση του σπιτιού, έτσι λίγο πιο φθινοπορεινή και αυτή. Αλλά, θα σας τα δείξω σε βίντεο αυτά. Αλλά ένιωθα την ανάγκη ότι ήθελα να πιω ένα καφέ ήρεμα και ωραία έξω. Κάπου και αυτό έγινε σήμερα. Κλασικά τα μπιφτεκάκια μου στη λαδόκολλα, χωρίς καθόλου λάδι. Σήμερα έβαλα στο μείγμα και κολοκυθάκι μέσα. Τώρα ελπίζω να μην το πάρουν χαμπάρι πολύ εύκολα. Εντάξει, φαίνεται, αλλά πιστεύω ότι αν ψηθεί δεν θα φαίνεται τόσο έντονα, ώστε να το φάνε κιόλας. Δεν ξέρω για σας, πάντως τα δικά μου τα παιδιά δεν τρώνε εύκολα όλα τα λαχανικά, οπότε τα κολοκυθάκια ο μόνος τρόπος να το φάνε, ας πούμε, είναι είτε μέσα στο κιμά, σε μακαρόνια με κιμά, είτε έτσι τα μπιφτέκια να μην το πάρουν χαμπάρι πολύ πολύ. Σήμερα δεν ξέρω τι θα γίνει, πιστεύω ότι δεν θα το πάρουν χαμπάρι, ελπίζω δηλαδή, ελπίζω. Στη λαδόκολλα, σας έχω ξαναδείξει το κόλπο,
Ξέρω ότι το χρησιμοποιούν πολύ στα ξενοδοχεία αυτό για να μην πλένουν συνέχεια τηγάνια, για να μην χρησιμοποιούν πολύ λάδι και σε κάποια καταστήματα εστίασης. Είναι ένα κόλπο που βολεύει. Okay, επειδή δεν έχει και το λάδι, δεν είναι ακριβώς τηγανιτό, αλλά είναι σαν τηγανιτό. Και έχω και το πλάσμα πάλι εδώ πέρα, μέσα στο σπίτι, γύρω-γύρω, όπου πάω, ρε παιδί. Πάλι μας φουλάει. Μα είναι τόσο μικρούλι που το παίρνεις μια χουφτίτσα, το χουφτίτσα σου, το παίρνεις αγκαλιά και είναι απίστευτα γλυκό πλάσμα. Τρίχα, πού τα παιδιά. Έχει δεθεί μαζί μας πάρα πολύ γρήγορα. Προχτές παίζαμε μέσα στο σπίτι με τα παιδιά κυνηγητό και έπαιζε και αυτό έξω και άρχισε να μας κυνηγάει, δηλαδή κυνηγούσε τα παιδιά ο Τρίχας. Τρέχανε γλιτώσει το τον Τρίχα, διότι όπου τρέχαμε εμείς έρχε και αυτό από πίσω. Μπερδευόταν μέσα στα πόδια, λέω θα το πατήσουμε το καημένο, θα το παντέ, είναι και μια σταλιά, δείτε πόσο μικρούλι είναι, είναι μια στελίτσα. Οπότε είχαμε και λίγο αυτό το άγχος. Τα μυφτεκάκια μου καλά πάνε. Αλλά ναι, είναι μια γλυκά σκέτη το βρώ μου και του έχω και αδυναμία, δεν μπορώ. Αυτή τη φατσούλα, δηλαδή λες είναι να το φας. Okay, ο καιρός δεν μας θέλει και πολύ σήμερα, δεν ξέρω τι γίνεται. Παιδιά, έβαλα το μακριμάνικο το πρωί, okay, έτσι είναι μακρύ αθλητικό μπλουζάκι. Δεν πήγα γυμναστήριο, καλά θα βάζα κοντομάνικο σε γυμναστήριο, δεν υπήρχε περίπτωση να βάλω μακριμάνικο. Αλλά είχε μία δροσούλα, είχε ένα κάτι. Τώρα ξαφνικά το μεσημέρι έχει πιάσει η ζέστη πάλι και δεν παλεύεται. Κάπου εδώ θα σας αφήσω για σήμερα. Αυτό το βίντεο, αυτό το vlog, ελπίζω να σας άρεσε, να πήρετε ιδέες για φαγητό αν θέλετε να μαγειρέψετε και σε αυτές τις μέρες. Θέλω να μιλήσουμε λίγο κάποια στιγμή σε κάποιο επόμενο βίντεο για τα κατοικίδια κουνελάκια, διότι βλέπω ότι οι ερωτήσεις σας αυξάνονται. Πολλά από τα ερωτήματα έχουν απαντηθεί ήδη και σας παραπέμπω, αλλά μπορεί να πρέπει να τα απαντήσω τώρα, να μην μου είχατε ξανακάνει την ερώτηση. Χαίρομαι που βλέπω ότι όλο και περισσότερος κόσμος διπλησιάζει τα κουνελάκια σαν κατοικίδιο και τα παίρνει σπίτι του και τα αγαπάει και μου κάνετε ερωτήσεις που δείχνουν ότι πραγματικά ενδιαφέρεστε να μάθετε και να τα φροντίσετε σωστά και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τα ζωάκια. Κάπου εδώ θα σας αφήσω, σας στέλνω την αγάπη μου, τα φιλιά μου, όλη η θετική ενέργεια. Αυτά, σας φιλώ.